Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτου. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Γεωργία από τον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων εδώ στην Πάτρα, όπου έχουν στηθεί εν μέρη οι παραδοσιακοί μποναμάδες, καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι πάγκοι, παρότι η σχετική άδεια έχει δοθεί από τις 23 Δεκεμβρίου από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως πρόκειται για ένα παραδοσιακό έθιμο, το οποίο μετρά μια ιστορία περίπου 60 χρόνων οι μποναμάδες εδώ στην Πάτρα, όπου δίνουν την ευκαιρία στους πατρινούς, σε μικρούς και μεγάλους, να κατέβουν, να κάνουν τη βόλτα τους και να ψωνίσουν μικρά δωράκια για τους αγαπημένους τους εν ώψη των γιορτών. Είναι κοντά μας, όπως είπες και εσύ, ο Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μικροπολιτών, ο κύριος Παναγιώτου, ο κύριος Λάμπρος Παναγιώτου. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά καταρχήν για τις ημέρες. Χρόνια πολλά. Πώς πάει η κίνηση με τους μποναμάδες? Περιμέναμε πιο πολύ κόσμο, είναι υποτονική η κίνηση. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα ανεβεί. Εγώ είμαι στο επάγγελμα πάνω από 25 έτη. Με την κρίση που υπάρχει και με τη φτώχεια που υπάρχει, πιστεύω ότι ο πατρινός λαός θα μας υποστηρίξει και θα κατέβει κάτω τουλάχιστον τον Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο να μας βοηθήσει να δουλέψουμε. Τι μπορεί να βρει ο καταναλωτής στους μποναμάδες? Κοιτάξτε, εδώ πέρα μπορούν να βρουν διάφορα πράγματα. Από παιχνίδια, από καταμίες, ημερολόγια, τα παραδοσιακά τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Από διάφορα ψηλικά είδη δώρων. Μικρό πράγματα και ήδη δώρουν τα πιο πολλά. Μικρά πράγματα τα οποία όμως σίγουρα, εάν κάποιος τα επιλέξει με αγάπη, μπορεί χωρίς να χαλάσει πολλά χρήματα να κάνει ένα χρήσιμο και όμορφο δώρο. Έτσι. Εννοείται ότι εμείς πουλάμε πολύ φθηνά και χρήσιμα πράγματα για το σπίτι και για τα παιδιά και για την οικογένεια. Μέχρι το τέλος του χρόνου, πάντως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οι πατρινοί και οι επισκέπτες Πάτρας μπορούν να σας βρουν εδώ όλους τους μικροπολιτές. Ότι θα κατέβει ο κόσμος για να βοηθήσει την κατάσταση. Α, ήδη από ό,τι βλέπετε ψυχαλίζει. Εμείς είμαστε εδώ όμως. Έχει ξεκινήσει όντως Γεωργία να ψυχαλίζει εδώ τώρα στο κέντρο της Πάτρας. Η κίνηση, όπως βλέπεις και πίσω μου, υπάρχει. Mm-hmm. Είναι καταναλωτές οι οποίοι έχουν κατέβει για να κάνουν τη βόλτα τους στον πεζόδρομο. Άλλωστε, η συγκεκριμένη περιοχή της Πάτρας έχει και καταστήματα εστιατόρια προκειμένου να μπορέσει να φάει κάποιος μετά ή να απολαύσει τον καφέ του ή ένα ποτό. Και σίγουρα πολλοί το συνδυάζουν με μια βόλτα, χαζεύοντας έτσι τους πάγκους. Και στην συνέχεια, βέβαια, να μπορούν να κάτσουν να απολαύσουν τα καταστήματα της περιοχής. Σίγουρα οι πατρινοί θα στηρίξουν το έθιμο. Άλλωστε, έχουν αρκετές ημέρες ακόμα στη διάθεσή τους μέχρι και το ρεβεγιόν, αν θέλουν να κάνουν κάποιο δώρο σε αγαπημένο πρόσωπο. Αφού, όπως ακούσαμε, και έχει τιμές για όλα τα βαλάντια. Σίγουρα όλοι θα κάνουν μία βόλτα από την Τριών Ναυάρχων. Εμείς να πούμε και του χρόνου και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας είπατε για το έθιμο αυτό. Καλό βράδυ στον κύριο Παναγιώτη και σε εσένα, βεβαίως, Νίκο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σύνδεση. Καλό σας βράδυ.